Αλήθεια, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτήν. Είναι μια μικρή βιομηχανία, αλλά είναι πολύ σημαντική για την εθνική οικονομία, αλλά και την εθνική άμυνα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Ροζολή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Κύριε Ροζολή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Η Τουρκία εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό ύψου 3 δις δολαρίων και άνω. Εμείς λίγα πράγματα. Τι έχει κάνει η γείτονα που εμείς δεν έχουμε κάνει? Καταρχήν ένα ποσό από αυτό. Η γείτονα έχει κάνει αυτό που ζητάμε και εμείς. Δεν είναι εξαγωγές καθαρές δικών της προϊόντων. Μέσα από την αγορά οπλικών συστημάτων είχε ζητήσει στο παρελθόν ένα 30-40% να γίνεται συμπαραγωγή στη χώρα. Έτσι λοιπόν, όταν αγοράζει κάποιο αεροπλάνο και δίνει ένα δις, μετά παίρνει δουλειές αξίας 300-400, οι οποίες εξάγονται στις χώρες του εξωτερικού. Ας πούμε, στο F-35, όταν ήταν να το πάρει, είχε ήδη πάρει γραμμές παραγωγής για να εξάγει στις υπόλοιπες χώρες χρήστες, όπως είναι η Αμερική και η Λιπή. Άρα από τα 3 δις, ίσως και τα 2, να αποτελούν βιομηχανικές επιστροφές από οπλικά συστήματα που έχει αγοράσει. Το άλλο ένα, ναι, έχετε δίκιο, είναι συστήματα, μπορεί να είναι οχήματα, μπορεί να είναι αυτά τα που ακούμε τον τελευταίο καιρό, Bayraktar. Εδώ η Τουρκία έχει μια άλλη πολιτική, ξεκάθαρη, να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και να επενδύσει σοβαρά ποσά πάνω σε αυτό. Κάτι που εμείς ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει σαν κοινωνία και σαν χώρα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν κάπου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κάπου 180 ιδιωτικές εταιρείες μαζί με τις κρατικές ΕΑΒ, ΕΑΣ που ασχολούνται με την επισκευή, συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού και έχουν και υποκατασκευαστικό έργο. Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα ελληνικών εταιριών που είναι υπεργολάβοι μεγάλων ξέρων εταιριών? Γιατί η εντύπωση που έχουμε όλοι λίγο πολύ είναι ότι βασικά έχουμε πολύ μικρή έως και ανύπαρκτη βιομηχανία, ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι δυστυχώς ένας μύθος, αλλά είναι ένας μύθος αυτοτροφοδοτούμενος. Γιατί όταν πιστεύεις ότι δεν έχεις αμυντική βιομηχανία, τότε δεν απαιτείς να πάρεις και έργο. Θέλω να σας πω ότι αν αντίστοιχα οι Τούρκοι είχαν κάποιες από τις δικές μας εταιρείες, σήμερα όλοι θα θαυμάζαμε και θα λέγαμε, κοιτάξτε να δείτε τι επιτεύγματα έχουν. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εταιρεία που είναι στη Θράκη, η Sunlight, κατασκευάζει τις μπαταρίες των υποβρυχίων από πάνω από 30 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και των πυρηνικών υποβρυχίων της Γαλλίας. Εκτός από τις μπαταρίες των τορπιλών όλων σχεδόν των χωρών που χρησιμοποιούν τις γερμανικές τορπίλες. Το σκάφος, ένα άρμα μάχης, έχει τον πύργο και το σκάφος. Το σκάφος των Leopard όλου του κόσμου και του γερμανικού στρατού σήμερα κατασκευάζεται στο Βόλο, στη Μέκα. Φανταστείτε να λέγανε κάποιοι, στην Τουρκία φτιάχνουν τα άρματα μάχης της Γερμανίας. Εμείς κάπως τα κατάμε αυτά χαμηλά. Τα Patriot, οι φορείς των Patriot, κατασκευάζονται στην Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Για τη Σαουδική Αραβία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για οποιαδήποτε χώρα θα αγοράσει Patriot, θα πάρει τον φορέα, δηλαδή το όχημα, από την Ελλάδα, από τη ΜΕΤΚΑ. Η εταιρεία Θέων, με τα μονόκελα και τα δίκελα, είναι μέσα στις 2 ή 3 καλύτερες εταιρείες του κόσμου. Φανταστείτε ότι ο Ελβετικός στρατός, ο Γερμανικός, οι Αμερικάνοι πεζοναύτες έχουν δίκελα ελληνικής εταιρείας, της εταιρείας Θέων. Η ελληνική εταιρεία Κυβερνοάνας, απλά δεν μπορώ να πω το όνομα, είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια από κυβερνοεπιθέσεις για τον ΟΤΕ της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε πολύ μικρότερες εταιρείες, οι οποίες όμως κάνουν υψηλής τεχνολογίας έργο στα F-16, στα Eurofighter. Στην ΕΑΒ κατασκευάζουμε, παρόλα τα προβλήματα, η πολύπαθη ΕΑΒ κατασκευάζει αποκλειστικά για όλο τον κόσμο απάρτια του F-16, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε εταιρείες οι οποίες, η ΕΛΒΟ, η οποία τώρα ελπίζουμε να μπει στη διαδικασία αναγέννησης, έφτιαξε τα Hammer στην Ελλάδα, τα συναρμολόγησε. Έφτιαξε το Λεωνίδας, που ήταν ένα ελληνικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού μάχης, που δυστυχώς δεν συνέχισαμε, όπως άλλες χώρες, να φτιάξουμε την επόμενη γενιά. Και για να πάω και σε ένα τελευταίο, ναι, στον Σκαραμαγκά, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που και αυτά πολύπαθα. Και τώρα ελπίζουμε με την αγορά τους από τον κύριο Προκοπίου να προχωρήσουν στις απαραίτητες κινήσεις, να ξαναγυρίσουν στην αγορά. Συναρμολογήσαμε το τελειότερο μη πυρηνικό υποβρύχιο στον κόσμο. Είναι το υποβρύχιο το 214 του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Και εδώ θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η διαφορά της Τουρκίας με την Ελλάδα?
Στην Ελλάδα ή για η Ελλάδα ή εμείς. Γιατί εμείς είμαστε πολιτικοί. Είμαστε κοινωνία και εμείς εκλέγουμε τους πολιτικούς. Για μια δεκαετία λέγαμε τα υποβρύχια τύπου Παπα-Νικολή, θυμάστε, τα υποβρύχια που γέρνουν. Ένα υποβρύχιο που είχε φτιαχτεί στην Ελλάδα. Που σήμερα το ίδιο υποβρύχιο είναι ο φως και τρόμος των Τούρκων και καμαρώνουμε όλοι, διότι προσπαθούν να τα βρουν και δεν τα βρίσκουν πουθενά. Είναι το ίδιο υποβρύχιο, κύριε Κοντογιάννη. Μάλιστα. Δηλαδή οι ίδιοι εμείς μειώσαμε. Βγάζουμε τα μάτια μας, θέλετε να πείτε. Ναι, έχετε ακούσει ποτέ τη Γαλλία ή το Ισραήλ ή την Αμερική, οι κατασκευαστές οπλικών συστημάτων. Μην μου πείτε ότι πάντα ό,τι κατασκευάζουν είναι τέλειο, ποτέ δεν θα δείτε κάτι. Εμείς μόνοι μας, σε ένα από τα καλύτερα προϊόντα που τελικά αποδείχτηκε το αόρατο υποβρύχιο που κυριαρχεί σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο, για καιρό το λέγαμε τα υποβρύχια που γέρνουν. Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό που θα θίξω προηγουμένως, τις βιομηχανικές επιστροφές όταν υπάρχουν μεγάλες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού από το εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 24 αεροσκάφη Ραφάλ 18-6, καθώς και 3 φρεγάτες Μπελαρά. Υπάρχουν βιομηχανικές επιστροφές σε αυτές τις παραγγελίες? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα θίξουμε τώρα. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες ανέκυψε και μια είδηση από την Ινδία, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ το συλλογισμό μας. Θα σας πω ότι η Ινδία έκανε έναν διαγωνισμό επί μια δεκαετία. Καταλαβαίνετε το κόστος των εταιριών να συμμετέχουν. Όπου τελικά πήραν την παραγγελία, την πήραν η Ντασό για τα Ραφάλ. Η παραγγελία αφορά 36 αεροσκάφη. Κρατούστε το νούμερο 36. Η Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο προχώρησε σε 24, 12 καινούρια και 12 μεταχειρισμένα από τη γαλλική αεροπορία, τα οποία όμως τα πληρώσαμε, τα πήραμε τζάμπα, ένα πρόγραμμα περίπου στα 3 δις. Η Ινδία προχθές ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμο σε γαλλικές εταιρείες γιατί δεν τήρησαν μέχρι στιγμής επακριβώς τους όρους συμπαραγωγής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 70 ινδικές εταιρείες. Βάζουμε μια ανωτελεία. Στο ελληνικό πρόγραμμα των Ραφάλ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία για ένα ευρώ όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία. Θέλω να συνεχίσω για να δείτε ότι για πολλές φορές... Πού οφείλεται αυτό όμως? Πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια τόσο μεγάλη παραγγελία στρατιωτικού υλικού 3 δις, όπως είπατε, σε αεροσκάφη Ραφάλ και να μην εξασφαλίζεις εν πάση περιπτώσει κάποια βιομηχανική επιστροφή, δηλαδή να γίνεται ένα κομμάτι αυτών των, κάποια κομμάτια εν πάση περιπτώσει αυτών των αεροσκαφών στην Ελλάδα? Θα έλεγα, επειδή σε εμάς τους Έλληνες μας αρέσουν πολλές φορές οι θεωρίες συνωμοσίας, ότι εδώ δεν είναι αυτό, είναι το πιο απλό δυστυχώς, είναι άγνοια και αδιαφορία. Και θα σας πω γιατί. Η ίδια πολιτική ηγεσία, η ίδια κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο αποφάσισε τις φρεγάτες Μπελαρά, τις FDI, τις γαλλικές φρεγάτες. Αυτές που θα εξοπλίσουν το ελληνικό ναυτικό για τα επόμενα χρόνια, η ηλεκτρονική φρεγάτα. Σε αυτές τις φρεγάτες, σε 3 πλοία, περίπου 3 δις, έχουν εξασφαλιστεί άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ βιομηχανικές επιστροφές. Και σας λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ο σύνδεσμος ήταν από την πρώτη στιγμή σε επαφή με όλες τις εταιρείες. Πάνω από 50 εταιρείες ελληνικές θα έχουν έργο σε βάθος δεκαετίας και από τις 3 κατασκευάστριες. Διότι δεν είναι μόνο το καράβι το κάνει η Γκρουναβάλ, τα όπλα τα κάνει η MBDA, είναι η εταιρεία η ευρωπαϊκή που κάνει τους πυράβλους, τους περίφημους εξωσέτ κτλ. Και οι θάλες κάνει όλα τα τηλεπικοινωνιακά. Προσέξτε τώρα. Στα Ραφάλ είναι η κατασκευάστρια η Ντασό, αλλά τα όπλα τα κάνει η MBDA και τα ηλεκτρονικά οι θάλες. Δηλαδή, 2 μέτρα και 2 σταθμά μέσα σε ένα χρόνο διαφορά. Μάλιστα. Τι άλλαξε? Άλλαξε μια διαφορετική αντιμετώπιση της αμυντικής βιομηχανίας, μετά και από μεγάλη προσπάθεια δικιά μας, αλλά και με κάποιες αλλαγές που έγιναν στο Υπουργείο, και θεωρώ ότι σήμερα τουλάχιστον η Γενική Διεύθυνση Οπλισμών πάει δίπλα με την αμυντική βιομηχανία για να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία σε άλλες χώρες θεωρούνται δεδομένα, κύριε Κοντογιάννη. Ναι. Τώρα, αναφερθήκατε σε αυτά προηγουμένως, αναφέρομαι και εγώ στα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Μπακτάρ 2, τα οποία έχουν γίνει διάσημα και εξάγονται σε πολλές χώρες από τις επιτυχίες που είχαν στη Λιβύη και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πόσο δύσκολο και πόσο χρόνο χρειάζεται για να αποκτήσει η Ελλάδα κάτι το αντίστοιχο, ένα αντίστοιχο ντρόουν? Επειδή υπάρχουν δύο ειδών χώρες που λέμε ότι κατασκευάζουν ή πουλάνε, για να το πω καλύτερα, που πουλάνε αμυντικά προϊόντα. Οι χώρες που έχουν την πρωτογενή τεχνολογία, οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, όπως είναι η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Κίνα, δηλαδή μια χώρα μπορεί να φτιάξει μόνη της και τον κινητήρα και το payload. Όταν λέμε payload σε ένα UAV, εννοούμε όλο το σύστημα αισθητήρων, τι βλέπει,
τι ακούει, πώς στοχεύει, πώς μεταβιβάζει την πληροφορία. Και υπάρχει και το κομμάτι του αερομοντελισμού, του αεροπλάνου, ας πούμε, το σκάφος του αεροπλάνου. Και υπάρχουν και χώρες όπως η Τουρκία, η οποία έκανε συναρμολόγηση χρησιμοποιώντας τα βασικά αντικείμενα το εξωτερικό. Είδατε, τις έκαναν εμπάργκο οι Καναδοί και βρέθηκαν βέβαια οι φίλοι και σύμμαχοι Γερμανοί και αμέσως έτρεξαν να κλείσουν το κενό στα θέματα του payload. Θέλω να σας πω, για να απαντήσω στην ερώτηση, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά εάν υπάρξει υπολική βούληση και στρατηγική και να βάλουμε κάτω μια ομάδα ελληνικών εταιριών που έχει τις δυνατότητες και να επενδύσουν και Έλληνες επιχειρηματίες του χώρου, θα μπορούσαμε πάρα πολύ σύντομα να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Και επίσης, ας μην πηγαίνουμε, η Τουρκία εξελίσσεται σε μια χώρα λόγω των προβληματικών κινήσεών της, η οποία θα οδηγηθεί σε μια χώρα μόνη της. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί. Έχουμε συνέργειες σήμερα, έχουμε συμμαχίες. Μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον κόσμο είναι το Ισραήλ. Γιατί δεν πάμε με Ισραηλινές εταιρείες να κάνουμε όμως συμπαραγωγή, όχι αγορά. Μάλιστα. Είμαι Αμερικάνικες, είμαι Αγγλικές. Άρα δηλαδή λέτε ότι μέσα σε ένα χρόνο, με συνεργασίες, με τον οποιοδήποτε τρόπο, συνέργειες, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ελληνικό ντρόουν? Ο ένας χρόνος στην άμυνα είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω, και είναι ο δικός χάρτης σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ απλός, αλλά τα απλά πράγματα, ξέρετε, είναι και τα δύσκολα να γίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί κάλλιστα να βγάλει τις απαιτήσεις και να δει, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει ένα είδος ντρόουν. Υπάρχει ένα είδος ντρόουν που θέλεις να πάει στα 500 χιλιόμετρα, το οποίο μπορεί να αφορά στρατηγικούς σκοπούς. Θες ένα ντρόουν που θα πάει στα 150 ή θέλεις ένα που θα είναι σε μια ταξιαρχία που θα είναι μέχρι τα 40-50. Να βγουν οι αριθμοί, να βγουν οι απαιτήσεις, να δούμε και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες, όπως είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το λιμενικό. Έτσι δουλεύουν οι σοβαρές χώρες. Να κάτσουμε κάτω να πούμε ότι θέλουμε 50 μεσαία, 100 μικρά και 15 μεγάλα. Και μετά να βγούμε στη διεθνή αγορά. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τα πάει από το μηδέν, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν ανακαλύψει. Να πάμε μαζί τους και να κάνουμε συμπαραγωγή, αλλά όχι συμπαραγωγή πελατειακή, απλώς να κάνουμε 5 κομμάτια. Ο όρος θα είναι ότι στο τέλος θα έχουμε τη τεχνογνωσία δικιά μας και την άδεια εξαγωγής.